μελαγχόλησες. Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τηρευάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ με στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά, λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τηρευάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τηρευάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τηρευάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Καλησπέρα σας. Ο Σάκης Μπουλάζης γεννήθηκε στο Κιλκί στις 25 Σεπτεμβρίου του 1954, αλλά μεγάλωσε στον Πειραιά. Σήμερα αποφασίσαμε
να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τα τραγούδια αλλά και τις στιγμές, αυτές τις στιγμές που θα θυμόμαστε με το Σάκη Μπουλά. Όταν ήταν μικρός, οι γονείς του τον παρότριναν να γίνει δικηγόρος, αλλά επειδή φυσικά είχε άνεση στο λόγο, αλλά αυτός επέλεξε το τραγούδι και την ηθοποιία. Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι ο Σάκης Μπουλάς, εκτός από όλη αυτή την καλλιτεχνική διαδρομή, υπήρξε και ιδιοκτήτης παλιότερα ενός καταστήματος με έπιπλα, ενώ όσον αφορά την προσωπική του ζωή, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, δεν του άρεσε ο γάμος, καθώς, όπως έλεγε, εχμαλωτίζεται η ανεξαρτησία του. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, εκτός από τα τραγούδια, τα ξέχαστα τραγούδια αυτά του Σάκη Μπουλά και φυσικά κάποιες στιγμές από πολλά σύριαλ τα οποία έχει συμμετάσχει, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με φίλους του, με καλλιτέχνες και παράλληλα θα αναφέρουμε φυσικά και όλη του την δισκογραφία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Σάκης Μπουλάς έγραφε και στίχους, πολλούς στίχους, για πολλούς καλλιτέχνες και φυσικά ότι είχε και πάρα πολλές συμμετοχές. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Εσείς επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας και φυσικά να συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το αφιέρωμα που αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε σήμερα για τον Σάκη Μπουλά από την πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, όπου συμμετέχετε φυσικά κάθε Κυριακή στις εκπομπές αυτές, στις πολιτικές εκπομπές. Σήμερα αποφασίσαμε να αλλάξουμε τη θεματολογία. ask.fm/έχω θέμα. Εκεί μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι που έχουμε επιλέξει για εσάς σήμερα. Είναι το Μπανάκι Μανάκι σε πρώτη εκτέλεση, πρώτο βίντεο κλιπ, παλιό πολύ φυσικά, από την ΕΡΤ. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Εσύ με έχεις γδάρει, πήρες μυρίδο πάνω αντί για σφουγγάρι. Φέρσου μου γλυκά μωρό, μη με καταπιέζεις, τέλειωσε την πλάτη μου και κατόπιν παίζεις. Φλούσε τη αγάπη μου στο λούτρο καμπινέ, είναι που ζητώ νερό. Σε το ρουμπινέ. Της δικαιοσύνης ήλιος νοητός, δεν μπαίνει από το παράθυρο, ανάψε το φως. Μπανάκι μανάκι, μπανάκι μανάκι, μπανάκι να βουλώσουνε τα λούκια μανάκι. Μπανάκι μανάκι, μπανάκι μανάκι, κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια μανάκι. Μοιάζω το κουτσκούνι, μπήκανε στα μάτια μου 2 κιλά σαπούνι. Φάσα στην οικοδομή, δίπα πυλοφόροι, μάτι μας επήρανε όλοι οι μαστόροι. Φεύγεις αγιονάρες μου, τράμπα την κουρτίνα και έλα να σκοτώσουμε μανάκι τη ρουτίνα. Θέλω περιβάλλον πιο ρομαντικό, σκέπασε με κάτι το φωτιστικό. Μπανάκι μανάκι, μπανάκι μανάκι, μπανάκι να βουλώσουνε τα λούκια μανάκι. Μπανάκι μανάκι, μπανάκι μανάκι, κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια μανάκι. Μπανάκι μανάκι, μπανάκι.
μανάκι, μανάκι. Πανάκι να βουλώσουνε τα λούκια, μανάκι. Πανάκι, μανάκι, πανάκι, μανάκι. Κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια, μανάκι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αρχικά θα σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Φαντάζομαι ότι άκουγες αυτό το κομμάτι, το μπανάκι μανάκι, αλλά πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, θέλω να μου πεις πότε, ποια εποχή, αν θυμάσαι, πρώτη φορά γνώρισες το Σάκη Μπουλά. Το Σάκη τον γνώρισα 82... 83, mm-hmm. εκείνη την περίοδο. Πώς γνωριστήκατε, Γιάννη? Μαζί με τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη μου είχαν έρθει στο Αχ Μαρία, mm-hmm. και ο Παύλος μου γνώρισε τον Σάκη. Γνωριζόμαστε το μεταξύ. Εντάξει, αυτός ερχόταν εκεί που έπαιζα εγώ παλιότερα. Mm-hmm. Εγώ πήγαινα στις μπουάτ που τραγουδούσε αυτός. Γνωριζόμαστε έτσι. Αλλά εκεί γνωριστήκαμε πιο καλά. Mm-hmm. Και μετά αρχίσαμε να κάνουμε παρέα και να κάνουμε και συνεργασίες σιγά σιγά. Αλλά πρώτα γίναμε φίλοι, ναι. και μετά γίναμε συνεργάτες. Μουσικά πάντως ταιριάξατε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ταιριάξαμε για τα καλά, mm-hmm. για τα καλά. Και μέχρι που ήρθε γύρω στο 84 με 85 και μου λέει, Γιάννη, θέλω να κάνουμε ένα δίσκο. Ναι. Του λέω, μέσα είναι. Με χαρά μεγάλη, δε, όχι με λόγια, ούτε με κάποια εκμετάλλευση, για κάποια εκμετάλλευση. Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το δίσκο και το τραγούδι που ακούγαμε λίγο πριν, έτσι. Αυτό είναι το δίσκο, το Σάκη Μπουλάς Ελλάς. Το Μπουλάς Ελλάς είναι, έχω μπροστά την δισκογραφία, είναι τον 4ο Απρίλιο του 1986 πρέπει να βγει και αυτός ο δίσκος. Μπράβο, από το 84 όμως είχε αρχίσει. Και το φτιάχνατε. Έγινε η πρόταση για το Σάκη σε μένα, mm-hmm, mm-hmm. από το 84 έγινε η πρόταση. Και άρχισε να δουλεύεται στο μυαλό μας. Αυτός ο δίσκος, βλέπω εδώ μουσικές τον Γιάννη Γιοκαρίνη, Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Πάνου Κατσιμίχα, Αντώνη Μπράβο. Βαρδί, Γιάννη Ζουγανέλη. Και ναι. είναι σε αυτό το δίσκο που υπάρχει μέσα το Φλασάκι, το Μπανάκι Μανάκι όπως το ακούσαμε, Ρέγκε και Λακέρδε και άλλα κομμάτια. Ναι, ναι. τραγούδια που γίνανε στην πορεία. Η ενορχήστρωση σε αυτό το δίσκο έγινε από μένα. Όλη η δουλειά, όλα τα τραγούδια ναι. αυτά. Ενορχιστρώθηκαν από μένα. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω και το εξής. Είναι ναι. γεγονός ότι όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία φτιάχτηκαν εκείνη την εποχή, 86, 87, 88, και δικά σου ναι. κομμάτια φυσικά, και κομμάτια που κάνατε συνεργασίες με το Γιάννη τον Μπουλά, με το Βασάκη τον Μπουλά, με το Γιάννη τον Ζουγανέλη, ναι. αυτά ναι. τα κομμάτια μένουν ακόμα και ακούγονται ακόμα και σήμερα. Και θέλω να μου πεις το εξής. Γιατί αυτά τα κομμάτια που φτιάχτηκαν τότε ακούγονται ακόμα και σήμερα? Και γιατί κομμάτια τα οποία φτιάχνονται σήμερα, μετά από 2 μήνες ξεχνιούνται? Γιατί αυτά τα κομμάτια έχουν να πούν κάτι προφανώς, mm-hmm. και μιλάνε αληθινά. Δεν είναι τραγουδάκια δηλαδή για να βγάλουμε, να πουλήσουμε. Πηγαίνουν και τώρα τραγουδάκια που πηγαίνουν και να πουληθούν και 1-2 μήνες, 1 χρόνο τελειώνουν μετά τα επόμενα. Έτσι, αυτά τα τραγούδια που φτιάξαμε γίνανε με την ψυχή μας. Δηλαδή ο Σάκης είχε 5 στιχάκια, 10-20 και τα... Δεν τα είχε γράψει τυχαία, είχαν βγει από την ψυχούλα του. Και εμείς με τη σειρά μας πάλι βάλαμε τις μουσικές μας, πάλι με την ψυχή μας, όχι για να πουλήσουμε και να πάρουμε λεφτά. Τα λεφτά καλοδεχούμενα και να έρθουν. Κανένας δεν... Πριν περάσω στο επόμενο κομμάτι και πριν κλείσουμε την επικοινωνία μας, θέλω να μου πεις ποια ήταν έτσι, η πιο έντονη στιγμή που θα θυμάσαι από το Σάκη κατά τη διάρκεια της καριέρας σου, που δουλέψατε μαζί. Μπορεί να είναι και μια αστεία στιγμή, αυτό λέω. Ήταν πολλές, ήταν πάρα πολλές, ναι. δεν μπορώ να θυμηθώ μία. Μια ήταν που... τόσο... mm-hmm. Αυτό που θυμάμαι σημαντικά, πέρα από τις στιγμές, ναι. ότι ο Σάκης ήταν ένας αληθινός άνθρωπος, που ανά πάσα στιγμή σου δείχνε τι θα πει αλήθεια. Έτσι, πράγμα που δεν το βρίσκεις, δεν το συναντάς καθημερινά, στην εποχή μας ιδιαίτερα. Αλήθεια δεν υπάρχει, μέσα στο ψέμα ζούμε. Αυτός ένας αληθινός άνθρωπος, αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που θυμάμαι από τον Σάκη. Για τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο Σάκη μιλάμε. Που είναι
Πρώτα δηλαδή σου μιλάει και φαίνεται η αλήθεια. Γιατί το ψέμα δεν κρύβεται, όπως και η αλήθεια. Μετά από ένα διάστημα θα βγει στην επιφάνεια ότι είναι ψέμα αυτό και θα σε ενοχλήσει. Όλους μας ενοχλεί δηλαδή το ψέμα. Και μας κάνει χαρούμενος η αλήθεια. Ο Σάκης δεν είχε ψεύτικες στιγμές. Ποτέ. Ποτέ όμως. Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Αυτό είναι που μου έχει μείνει εμένα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Τον αγάπησα εγώ από την αρχή πριν να συνεργαστούμε. Μετά έρθει και συνεργασία που μέσα στην καλή χαρά είμαστε. Μέσα στην καλή χαρά. Και όλο γελούσαμε. Και όχι γελούσαμε, χοροπηδάγαμε. Μέσα στη χαρά και στην αγάπη είμαστε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες έστω και για αυτό το μικρό αφιέρωμα που αποφασίσαμε σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ και να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε. Το επόμενο κομμάτι που έχω επιλέξει σε κλιπ είναι το Αλί Μπαμπά. Το θυμάσαι φαντάζομαι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Αξέχαστο κομμάτι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε. Για χαρά. Πάμε να δούμε το επόμενο κομμάτι. نعمل إما عم لازم دلوقتي بتكلم علشانك عن بابا بابا بابا
ποτέ δεν μη λένε. Παίρνω το χαλί, χαλί, φεύγω. Παίρνω τηλεγράφημα, φεύγει. Αυτό το κλιπ που είδατε τώρα είναι από το δίσκο, ένα maxi single βινήλιο, το οποίο λέγεται Ali Baba και βγήκε τον Φεβρουάριο του 1988 με τα τραγούδια Ali Baba και Satrap σε μουσική Μιχάλη Ρακιτζή. Έτσι και πριν ακούσαμε τον πρώτο δίσκο που ξεκίνησε ουσιαστικά ο Σάκης Μπουλάς, παρέα με τον Γιάννη Γιοκαρίν, τον Λαυρέτη Μαγκερίτσα και άλλους, τον Κατσιμίχα, τον Βαρδί, τον Ζουγανέλη, τον Απρίλιο του 1986 που ήταν το Πουλάς Ελλάς. Τώρα μιλάμε για προσωπικούς δίσκους. Στη συνέχεια ακολουθεί τον Απρίλιο του 1988 ένας άλλος δίσκος, ο οποίος λέγεται «Ας πρόσεχες», που είναι τραγούδι και στίχη ο Σάκης Μπουλάς, μουσικές του Μιχάλη Ρακιτζή, το οποίο αυτός, από ό,τι βλέπουμε εδώ, ο προσωπικός δίσκος, δεν τυπώθηκε ποτέ σε CD. Στη συνέχεια, τον 10ο του 1992, από την Κολούμπια, βγαίνει ένας άλλος δίσκος με το όνομα Ζαμανφού, με τραγούδια του Λάκη Παπαδόπουλου, τον οποίο σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, του Σταμάτη Πανουδάκη, της Αρλέτας, του Νίκου Δουλάμη, του Τάκη Γκριντζέλη και άλλων. Είναι ο μοναδικός δίσκος του Σάκη Μπουλά που έχει εκδοθεί και σε CD. Και μετά πάμε τον 11ο του 1998, ο δίσκος με τίτλο «Έκθεση ιδεών», με στίχους και, του Σάκη Μπουλά και μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη. Και σε αυτόν τον δίσκο τραγουδούν και οι δύο. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Θα έρθουμε μερικά χρόνια πιο μπροστά. Όταν ο Γιάννης Κούτρας, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές, που και αυτός στιγμάτισε με την ερμηνεία του στο Σταυρό του Νότου μια ολόκληρη γενιά, γιόρτασε κάποια στιγμή τα 30 του χρόνια στην ελληνική δισκογραφία, τραγουδώντας τότε με φίλους του σε μια μουσική παράσταση που έμεινε αξέχαστη στη μνήμη του κοινού αλλά και των ίδιων των συντελεστών της. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 2009 στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ανέβηκε ο Γιάννης Κούτρας μαζί με το Σάκη Μπουλά και τραγούδησαν το κομμάτι «Τσικαμπούμ». Η μουσική είναι του Γιάννη Γιοκαρίνη και η πρώτη φυσικά εκτέλεση είναι του Γιάννη Γιοκαρίνη. Ενώ στίχους, από ό,τι βλέπω εδώ, η στίχη του Τσικαμπούμ είναι του Σάκη Μπουλά. Πάμε να δούμε αυτό το στιγμιότυπο και επιστρέφουμε. Σωσάνε την κεβάπ. Είμαι πρίγκιπας και μην ξεχνάς Μαρία. Πριν δυο μήνες πασατεύω και πορεία. Τσίκαμα κιόλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Τσίκαμα και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Τσίκαμα θα βελτιώσω τα στιγάκια μου. Τσίκαμα πήρα φωτιά τα μηχανάκια μου.
μηχανάκια μου. Τσικαμπούμ, πήραν φωτιά τα μηχανάκια μου. Λάκη Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Λοιπόν, αρχικά θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει αυτό το κομμάτι. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm. Μου θυμίζει, αυτό το είχε τραγουδίνει του Γιάννη Γιοκαρίνη, στίχη είναι του Σάκη Μπουλά. Ακριβώς. Και το έλεγε ο Γιάννης Χούτρας. Mm-hmm. Ήταν κάθε χρόνο, δεν έλειπε από το ρεπερτόριο, ιδιαίτερα του Γιάννη Κούτρα που συνεργαζόμασταν μαζί εκείνα τα χρόνια. Ο Μπουλάς το λέει, ο Γιοκαρίνης το λέει, ένα τραγούδι κλασικό με πολύ προχωρημένο στίχο, μοντέρνο και διαχρονικό, με πλάκα μέσα. Όπως χαρακτήριζε το Σάκη, έγραφε πολύ σοβαρά πράγματα, αλλά είχε πάντα την πινελιά του που τον έκανε να ξεχωρίζει από τους άλλους στιχουργούς. Λάκη, πότε γνώρισες για πρώτη φορά το Σάκη εσύ? Στο Αχ Μαρία το γνώρισα, ναι. Με την παρέα που ήταν με τον Γιάννη Ζουανέλη. Όλες είχε φύγει, είχε αποχωρήσει. Θυμάσαι ο Γιάννης έτος. Ιωκαρίνης. Θυμάσαι έτος. Πώς? Έτος, θυμάσαι? Όχι. Mm-hmm. Μιλάμε, δεν ξέρω. Μετά το 85. Εκεί, 87. Μάλιστα. Ωραία, και συνεργάζεστε καλλιτεχνικά για πρώτη φορά? Πάμε για πρώτη φορά στη θέση εγώ του Γιοκαρίνη, του Γιάννη. Ναι. Κάτι είχαν εκεί, ξέρω εγώ, διαφορά απόψεων και έφυγε ο Γιάννης. Πήραν εμένα στη θέση του. Ήτανε, μετά από εκεί καθίσαμε 4 χρόνια, 5 μαζί, ανελιπώς δηλαδή. Κάθε μέρα. Και μία γιορτή ήταν για μένα, γελούσα, περνούσα πολύ ωραία με αυτό το καταπληκτικά πρωτότυπο του έτο, Μπουλά Ζουγανέλης. Πριν από λίγο μιλούσαμε και με τον Γιάννη το Γιοκαρίνη και αυτό που τον ρώτησα στο τέλος ήταν το εξής. Για ποιο λόγο αυτά τα κομμάτια τα οποία γράψατε τότε, το 86, το 87, το 88, ακούγονται ακόμα και σήμερα και είναι διαχρονικά. Ενώ υπάρχουν κομμάτια τα οποία βγαίνουν σήμερα, που μιλάμε το 2014, και σε ένα μήνα ξεχνιούνται. Και θα ήθελα και από σένα μια απάντηση, διότι και εσύ έχεις γράψει κομμάτια τα οποία είναι διαχρονικά και ακούγονται και σήμερα. Εγώ αν θέλεις, χωρίς να το ρεαυτολογήσω. Όχι, δεν. Άμα θέλω, γράφω και τώρα. Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό που λέω όμως. Έχω στρέψει αλλού σε διασκευές ξένων και ελληνικών τραγουδιών του 60. Mm-hmm. Αυτή τη χρονιά θα κάνω αυτό, ήδη έκανα 2 δίσκους. Ναι. Το οποίο λέγονται ευγενικά τραγούδια, πράγματι είναι ευγενικά τραγούδια του 60. Και το άλλο, γαλλικά τραγούδια, ραντεβού, που παπαγαλία τα τραγούδισα κι εγώ. Ναι, αλλά. Παρακάτω. Θέλω να μου απαντήσει και στη διαχρονικότητα των κομμάτιων. Πώς? Στη διαχρονικότητα των κομματιών. Η διαχρονικότητα των κομματιών δεν είναι το αδιαχρονικό τραγούδι. Πρέπει εν πάση περιπτώσει να έχει το στίχο κατά πρώτο λόγο να λέει κάτι. Εάν λέει μουσική και δεν λέει ο στίχος, ξέχασέ το. Μπορεί να είναι καταπληκτικό θέμα μουσικό, ο στίχος το καταστρέφει. Πρέπει λοιπόν αυτό που λέμε, ο στιχουργός, ο ποιητής, να είναι έμπειρος και να συμβαδίζει και με την εποχή του και να συμβαδίζει και να δίνει και προτάσεις καλεσθησίας, οι οποίες αυτήν την εποχή με τα ραπ τα οποία είναι, ναι μεν έχουν, και αυτά έχουν το νόημά τους, αλλά λένε πάρα πολλά λόγια για να πούνε κάτι, να πούνε μια σειρά που θα μπορούσε ο Ελίτης και ο Καβαδίας να το πει όλο με μια σειρά. Να σε ρωτήσω τώρα, θυμάσαι μια κάποια... Μια σειρά γραφής, έτσι. Θυμάσαι κάποια στιγμή που σου έχει μείνει βαθιά, θα λέγαμε, χαραγμένη, φυσικά ξέχαστη, έτσι, με το Σάκη, το Μπουλά. Ο Σάκη, κάτι που σου είχε κάνει εντύπωση. Έβλεπα εχθές τον αδελφό του και έκλαιγα. Μόλις έφυγε από εκεί που πήγαμε οι πολλοί φίλοι να φάμε μια σούπα, μόλις έφυγε μου πέρασαν τα δάκρυα. Δηλαδή, τι να πω, ο Σάκης είχε ένα δικό του προσωπικό στίγμα. Εάν είχε φωνή ο αδελφός του,
Δεν ξέρω το παιδί, να είναι καλά, μικρότερος λίγο. Ναι, αλλά... Χτύπησε σε όλους εκεί το Σάκη. Και ενώ άλλες φορές πριν φύγει από τη ζωή ο Σάκης, ο άνθρωπος περνούσε αδιάφορος δίπλα μας, εχθές σαν να βρήκε, σαν να γελάει από εκεί απάνω που είναι και λέει, ρε, σας έφερα το αντίγραφό μου. Ο οποίος έχει κάνει, έχει άλλη δουλειά, είναι ένα σοβαρό παιδί, mm-hmm. αλλά οι εκφράσεις του, τα τίκ του Σάκη, πώς γίνεται να μεταφερθούν σε ένα άλλο άτομο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση χθες το μεσημέρι. Και δεν ήταν μόνο δική μου γνώμη. Ήταν και άλλον. Το ίδιο ντύσιμο, ίδιες εκφράσεις, το ίδιο τίκ, τα ίδια τοποθέτηση των χεριών. Κάτι τέτοιο που έκανε ο Σάκης που έτριβε λίγο ναι. το πρόσωπό του με το χέρι. Από τι είναι η ζωή. Μάλλον ο Θεός... Ο Θεός παίζει παιχνιδάκια με μας και δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτό όμως που θα θυμόμαστε για πάντα, στο, φυσικά για το, στο Σάκη Μπουλά, είναι τα τραγούδια του, αυτός ο χαρακτήρας και το χιούμορ που έβγαζε όσες φορές τον βλέπαμε. Κάποιοι από εσάς φυσικά που τον γνωρίζετε πιο καλά από κοντά και κάποιοι άλλοι που τον βλέπανε στις παραστάσεις, αλλά και στην τηλεόραση. Λοιπόν, Λάκη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σου πω το επόμενο κομμάτι. Λέγεται «Αλλάξαν τα γούστα σου», το επόμενο κλιπ δηλαδή που θα παίξουμε τώρα. Και είναι από το Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 15 Μαρτίου του 86. Σου θυμίζει κάτι? Τι να θυμηθώ, θυμάμαι του 2006 το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Λοιπόν, τι να θυμάμαι. Να είσαι καλά, Λάκη Παπαδόπουλε, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να το θυμάστε, γιατί δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι όλοι θα το θυμούνται. Δεν ξεχνιούνται. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, Λάκη Παπαδόπουλε. Λοιπόν, πάμε. «Αλλάξαμε τα γούστα σου», 15 Μαρτίου του 1986, από το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Πάμε. Σούκα και ντουράν ντουράν. Αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδεψες τα μούρια σου και φέρεσαι άλλο κοντά και παρατάς τον κοκοτά. Το μάτι έβαψε σε τόνους λαχανί και το κεφάλι σου το ξύρισες γουλί. Να που καβάλισες και ντουρο μηχανή μόστρες κάνεις με ματάκια απλανή. Αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδεψες τα πουλιά σου και φέρεσαι άλλο κοντά και παρατάς τον κοκοτά. Έλα μανάρι! Πάντα να κάνεις το παπί. Αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδεψες τα μπουκιά σου και φέρεσαι άλλο κοντά και παρατάς τον κοκοτά. Αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδεψες τα μπουκιά σου και φέρεσαι άλλο κοντά. Oh, yeah. Και παρατάς τον κοκοτά. Λοιπόν, αυτό ήταν και το «Αλλάξανε τα γούστα σου», 15 Μαρτίου του 1986, από τη σειρά το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Έχω μπροστά μου βέβαια και τις συμμετοχές του Σάκη Μπουλά σε πάρα πολλούς δίσκους. Θα σας αναφέρω μερικούς από αυτούς. Τον ένατο του 76, «Καντάτα για τη Μακρόνισο», σπουδή σε ποίηματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι.
ανεπίδοτα γράμματα, τον 4ο, τον Απρίλιο δηλαδή του 1977, αφού ακούγεται και η φωνή του Σάκη Μπουλά. Τον 11ο του 89 η Παρεούλα από τη Μήνος, τον Φεβρουάριο του 1999 το ΖΕΦΣ, τον Μάρτιο του 2001 Κοσμάς ο Ετωλός, το 12ο του 2001 το Σαβόραμα με τον Διονύση Σαββόπουλο, έχει γίνει και ζωντανή ηχογράφηση εδώ και ο Σάκης Μπουλάς συμμετέχει στους Αχαρνείς. Ρε γυαλιά πονηρέ, άλλος δίσκος αυτός, με τον Γιάννη Λογοθέτη, τον Δεκέμβριο του 2005. Από τους τελευταίους βλέπω τον 9ο του 2013, ένας τρελός, με τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο. Συμμετέχει ο Σάκης Μπουλάς με τον Δημήτρη Σταρόβα στο αφεντικό, έτσι λέει το κομμάτι αυτό. Dealer, Killer και Sia. Στον 9ο του 2013, τραγούδια του Γιάννη Ζουγκανέλη και ο Μπουλάς λέει εδώ συμμετέχει στο Killer. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κλιπ. Δεν είναι κλιπ ακριβώς. Είναι... Θα ακούσουμε το Σάκη Μπουλά να τραγουδά το κομμάτι Γυριστρούλα και στη συνέχεια αλλάξανε τα γούστα σου και Μπανάκι Μανάκι. Είναι απόσπασμα από τη μουσικοθεατρική παράσταση Γίναμε Θέαμα που ανέβηκε το 2008 στην Ακτή Πειραιός με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, Σάκη Μπουλά, Γιάννη Ζουγανέλη, Χρήστο Θηβαίο και Σωτήρη Καλυβάτση. Ο Σάκης Μπουλάς, σε αυτό που θα δούμε σε λίγο, τραγουδάει το κομμάτι Γυριστρούλα live. Να το δούμε. Ξεκινήσουμε πάλι με σουξέ της εποχής. Θα τραγουδήσουμε τώρα Λάκι Λάκι Παπαδόπουλο. Η νύχτα μου τα αστέρια όλα τα μέτρησες. Είδες δρόμο στο Φλιτζάνι, τη νύχτα που τον τάχη δρόμο έδειξες και φόρεσες καρό φουστάνι. Το σύμπαν να πλακώνει και έμεινα μισό τρελό παιδί να σκίζω ρούχα, ρούχα στο μπαλκόνι. Και ντουραν ντουραν αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδεψες τα πουτιά σου και φέρεσε άλλο κοντά και παρατά στο κοκοτά. Το μάτι έβαψε σε τόνους λαχανί και το κεφάλι σου το ξύρισες γουλί να που καβάλισες σε ντουρο μηχανή και μόστρες κανείς με ματάκια πλανή. Αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδεψες τα πουδιά σου και φέρεσε άλλο κοντά και παράτα στο κοκοτά. Έλα μανάρι! Πάμε! Αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδεψες τα πουδιά
στον Κόκοτα. Πάμε για τον ύμνο. Είδες φυρίδο πάνω αντί για σφουγγάρι. Φέρσε μου γλυκά μωρό, μην με καταπιέζεις. Τέλειωσε την πλάτη μου και κάτω πιν παίζεις. Λούζε τη αγάπη μου στον λόντρο καπινέ. Είναι που ζητώ νερό, κλείσε το ρουμπινέ. Της δικαιοσύνης ήλιος νοητός. Επέγγε απ' το παράθυρο να ψε το φως. Πανάκι, 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 Πανάκι να δουλώσουνε τα λούκια, Πανάκι. Πανάκι, 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 Πανάκι. Λοιπόν, Πανάκι, Πανάκι, πάλι Πανάκι, Πανάκι. Βάσια Τριφύλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ούτε στο Πανάκι είμαι, ούτε Μανάκι είμαι. Ναι. Αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Ιδίως στο Μανάκι. Ιδίως στο Μανάκι. Θέλω να σου πω επίσης ότι από μία έρευνα που έκαναν οι συνεργάτες μου για αυτό που μου είχε ζητήσει για τους στίχους, διότι ήθελα να το πούμε αυτό σήμερα, σε αυτό το μικρό αφιέρωμα για το Σάκη Μπουλά, ότι ο Σάκης Μπουλάς έγραφε στίχους. Ναι, πολύ ωραίος. Έχω λοιπόν εκτός εδώ προς... από σατυρικούς λοιπόν. Ναι. Έγραφε και εκπληκτικά τραγούδια, ερωτικά και τον ύμνο του αυτοδημιούργη του ανθρώπου που πότε πέφτει, πότε σηκώνεται, όπως είναι το Φλασάκι, ας πούμε, που για μένα είναι ύμνος, ύμνος ζωής. Θέλω να σου πω, Βάσια, ότι από τους προσωπικούς δίσκους που έχω μπροστά μου και βλέπω ότι και τα τραγούδια αλλά και οι στίχοι ήταν δικοί του, είναι ο πρώτος που έκανε τον Απρίλιο του 1986 τον Μπουλάς Ελλάς. Το Ας Πρόσεχες. Μεγάλη επιτυχία. Και πολλά κομμάτια ακούγονται ακόμα και σήμερα. Τον Απρίλιο. Την δεκαετία του 80, Μπουλάς Ελλάς. Ναι, ναι, ναι. Το 86 βγήκε συγκεκριμένα αυτός ο δίσκος. Μετά τον. Επιτυχίες Πριγιόλ και Μπανάκι Μανάκι, αυτό που έβαλες. Ναι. Βέβαια μας είπε πριν ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης ότι το συγκεκριμένο δίσκο, τον Μπουλάς Ελλάς, τον είχαν αρχίσει να τον δουλεύουν από το 84. Το Ας Πρόσεχες επίσης, τον Απρίλιο του 1988, τραγούδια και στίχοι έχει γράψει ο Σάκης Μπουλάς, αλλά η μουσική είναι του Μιχάλη Ρακιτζή. Ναι. Και έχω και την έκθεση ιδεών, τον 11ο του 1998. Όχι ο Τάκης Μπουλάς. Ο Σάκης, ο Σάκης είπα, Βάσια, ο Σάκης Μπουλά. Ναι. Ναι. Καλά. Και τον 11ο του 1998, έκθεση ιδεών με στίχους του Σάκη Μπουλά και μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη, όπου τραγουδούν και οι δύο σε αυτόν τον δίσκο. Επίσης έχει πάρα πολλές συμμετοχές, τις οποίες έχω εδώ μπροστά μου, από τον 1ο του 1976 μέχρι και τον 1ο του 2013, σε πάρα πολλούς δίσκους. Έχει κάνει το Σεμπάστιαν, το Σεμπάστιαν του Βασίλη Παπακοσταντίνου, που είναι ξένο τραγούδι βέβαια, αλλά εκείνος αντάπταρε τους ελληνικούς στίχους, σε πάση περιπτώσει. Ωραία. Θέλεις... με τον Ρακιτζή, ναι, τον Μιχάλη Κατσιγιάννη, με τον Πάνο Κατσιμίχα, με τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Αντώνη τον Βαρδί και βέβαια με τον Ζουγανελάκο. Πες μου κάτι, εσύ πρώτη φορά πότε γνώρισες το Σάκη Μπουλά, θυμάσαι? Εγώ τον γνώρισα εξαιτίας και του χρωστάω και γνωμοσύνη του Γιάννη του Ζουγανέλη. Γιατί ήμασταν το 88-89, ήμασταν στο, όχι, ναι, 88-89, πριν από το 90. Ήμασταν, ήμουνα μαζί του στο Αχ Μαρία με την Ισιδώρα. Ναι. Και ο Σάκης ο Μπουλάς πλέον δεν ήταν, γιατί μία χρονιά μόνο έπαιξε στο Αχ Μαρία, το 80 ο Σάκης. Και είχε πάει με τον Παπακοσταντίνου στο Κύτταρο. Και ένα βράδυ δεν τύχαιναν οι μέρες μας να είναι ίδιες και πήγαμε όλο το Αχ Μαρία να δούμε τον Παπακοσταντίνου και τον Μπουλά.
Και έτσι τον γνώρισα και εκεί άκουσα και πρώτη φορά το Βλασάκι και έπεσα κάπου το τραπέζι. Είχες συνεργαστεί, επειδή δεν μπορώ να τα θυμάμαι κι εγώ όλα, είχατε κάποια στιγμή κάποια συνεργασία, όχι καλλιτεχνική, εννοώ στο τηλεόραση, στο θέατρο, όχι. Όχι, μόνο μία φορά στις μεγάλες μου τις δόξες που ήρθαν τα παιδιά, οι φίλοι μου, στο ραντεβού στα τυφλά και μαζί με αυτούς και ο Σάκης, και ο οποίος με αγκάλιαζε με φίλες και μου λέει, Βασάκη, να σου πω κάτι, λέω, ορίστε, είσαι η πρώτη στάρ που γίνεται από την τηλεόραση και όχι από τον κινηματογράφο. Σε εκείνη την εκπομπή μιλάς συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά... Αλλά φαντάζομαι ότι τον γνώριζες με την έννοια ότι βγαίνατε κοινές παρέες κάποια στιγμή, κάπως έτσι. Πάλι λόγω Ζουγανέλη και εσύ τώρα. Σας δηλαδή, ένωνε ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Ο κοινός μας κρίκος, ναι, είναι και θα είναι ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Ωραία. Και επειδή σήμερα σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε θέλουμε να θυμόμαστε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, τα διαχρονικά τραγούδια και φυσικά όλες αυτές τις ωραίες στιγμές, θα ήθελα να σε ρωτήσω και εσένα, όπως ρώτησα και άλλους φίλους του πριν, τον Λάκη τον Παπαδόπουλο, τον Γιάννη τον Γιοκαρίνη, μία στιγμή που έχει μείνει και σε σένα, εκτός από αυτή που μας είπες με την εκπομπή, όπου θα θυμάσαι συγκεκριμένα και λες αυτός είναι ο Σάκης Μπουλάς, που σου έχει μείνει έντονα στο κοινό. Να σου πω τη γεύση που έχω. Ναι. Γιατί από κάθε άνθρωπο παίρνουμε και μια γεύση. Ακριβώς. Δεν είμαστε και πολύ κολλητοί. Ο Σάκης μου έδινε τη γεύση αν αναλύσεις τους στίχους από το Φλασάκι του αυτοδημιούργη του ανθρώπου, του καλλιτέχνη, του original, του αυθεντικού, που προσπαθεί μόνος του με εντυμότητα και ήθος να υπηρετήσει αυτό που αγαπά, την τέχνη του δηλαδή, και έχει όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα που έχουμε εμείς οι καλλιτέχνες, που είμαστε μία στην κορφή, μία στον πάτο, μία στην κορφή, μία στο τόσο ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή μέσα από τα τραγούδια του πιστεύεις ότι ακριβώς εξέφραζε και την ψυχολογία του? Ακριβώς. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι το ενδεικτικότερο όλων είναι το Φλασάκι. Γιατί δείχνει πόσο απέραντα συναισθηματικός και πόσο απέραντα αισιόδοξος, απελπισμένος ήτανε. Είναι καταπληκτικό αυτό που σου λέω. Είναι σχήμα οξύμορο, αλλά είχε μία αισιοδοξία του πολύ απελπισμένου ανθρώπου. Βάσια, και κάτι τελευταίο πριν αποσυνδεθούμε. Ο Σάκης Μπουλάς ως άνθρωπος, πέραν της τηλεόρασης, του θεάτρου και των συναυλιών, ήταν έτσι ακριβώς. Δεν ήταν άλλος άνθρωπος στην ζωή που λέμε εκτός δουλειάς. Θα εξομολογηθώ κάτι. Ναι. Έχω μπροστά μου μια εφημερίδα και βλέπω φατσούλες. Βλέπω τον Γιοκαρίνη, την Τζανακλίδου, τον Μπονάτσο, τον Παπακοσταντίνου, τον Μπουλά, την αυτή το Μουτσουνάρα μου, την Σιδώρα. Ας πω κάτι που το λέω όχι για να κάνω κοπλιμέντο. Όλοι έτσι ήμασταν. Και είμαστε ακόμα. Αν το ψάξεις θα δεις ότι έχουμε πολλές κοινές αναφορές. Δεν είμαστε κάτι άλλο από αυτό που δείχνουμε. Ούτε εγώ, ούτε ο Βλάσης, ούτε ο Βασίλης, ούτε η Τάνια, ούτε ο συγχωρεμένος ο Σάκης, ούτε ο Γιοκαρίνης, κανένας, ούτε η Σιδώρα, κανένας από αυτή την παρέα, ούτε ο Λάκης ο Παπαδόπουλος, είμαστε μία φουρνιά ανθρώπων αληθινών, με καλά ή με κακά στοιχεία. Αυτό δεν το ωραίο καλό. Ναι. Και ακόμα και αυτό μας συνδέει ακόμα, και ο Μαχαιρίτσας που είναι και πιο νέος από όλους μας και μπήκε και αυτός σε αυτή την παρέα, έτσι είναι και ο Μαχαιρίτσας, ο Κούτρας. Σου μιλάω για ανθρώπους που λατρεύω, δηλαδή άνθρωποι που δεν τους βλέπω κάθε μέρα, που δεν με βλέπουν κάθε μέρα, που δεν έχουμε πολύ πιτσι-πιτσι με το μίτσι, αλλά να ξέρεις ότι με ένα τηλεφώνημά τους εγώ θα δώσω και το χέρι μου. Βάσια, κάτι και κάτι άλλο. Είχε ποτέ, για παράδειγμα, ο Σάκης σου είχε ποτέ δείξει κάποιους στίχους, ενδεχομένως να σου είχε ζητήσει την άποψή του για κάποια τραγούδια ή για κάτι που σκεφτόταν να κάνει
στον χώρο της δουλειάς. Είχε τύχει ποτέ να συζητήσετε κάτι, του είχε δώσει. Το μόνο που μου είχε πει και ο Ζουγανός και μου το λέει ακόμα και ο Μπουλάς, πρόσεχε Βάσια θα σε πάνε. Βάσια, δεν σε άκουσα, ομολογώ, διότι φαντάζομαι έχεις το φίλο σου. Το φίλο μου, ναι. Μου είπαν και οι δύο, Βάσια, πρόσεχε. Ναι. Είσαι πολύ αγαπητή στον κόσμο, έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία, θα σε φάνε. Σου είπαν τέτοιο πράγμα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα είχαν... Και έτσι και έγινε. Με φάγανε την τηλεόραση, με φάγανε, κανονικά όμως. Α, δεν πειράζει, εγώ τραγουδάω το φαρτράκι και παίρνω θάρρος. Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια εύχομαι σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα. Και αυτό που είπε ο Χαϊκάλης, μακάρι να βρεθούν και άλλοι τόσοι με αυτό το χαρακτήρα, που πιστεύω ότι έχει όλη αυτή η παρέα. Γιατί και ο Χαϊκάλης και ο Φιλιππίδης είναι νεότερα παιδιά από εμάς, νεότερη γενιά δηλαδή από εμάς. Μακάρι να γίνει έτσι, μακάρι να το κλέψουν αυτό από εμάς. Είναι ωραίο. Okay. Αν έβλεπες εχθές την κηδεία, ναι. Αυτό δεν ήταν κηδεία, αυτό ήταν μία αγκαλιά από 300 πόσα άτομα ήταν, γιατί είχε και πολλούς φίλους. Αγκαλιασμένοι ο ένας με τον άλλον και να κλαίμε. Ούτε χειροκροτήματα, ούτε δηλώσεις, ούτε φωνές. Ξέρεις τι λέω. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόση αγάπη είχε ο Σάκης φεύγοντας. Απίστευτη αγάπη. Και γι' αυτό όπως είπε και η Άβα η Γαλανοπούλου, το ένιωσε εν ζωή αυτό. Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάσια. Καλή συνέχεια και πάλι. Σου εύχομαι. Και να τον αγαπάμε πάντα, έτσι. Και θα τον θυμόμαστε φυσικά με τα κομμάτια του και όλα αυτά τα οποία έχει αφήσει πίσω αυτή τη μεγάλη κληρονομιά. Γεια χαρά, Βάσια. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το Σάκη Μπουλά. Απόσπασμα από τη μουσικοθεατρική παράσταση Γίναμε Θέαμα που ανέβηκε το 2008 στην Ακτή Πειραιώς με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, Σάκη Μπουλά, Γιάννη Ζουγανέλη, Χρήστο Θηβαίο και Σωτήρη Καλυβάτση να τραγουδάει το μικρό Τιτανικό. Έλα ψυχούλα μου και ένας Τούρκος στο Παρίσι. Είναι κομμάτια του Μαχαιρίτσα αυτά και επιστρέφουμε. Του φίλου μας του Λαβρέτη. Αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην παγιώσω στο κάκο, με τον μπαμπάκι θα σφακτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αγάκης ως νωρίς, να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό. Ζούμε είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός θηκανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός θηκανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Αυτό που ζούμε, εγώ το λέω ποινικό. Κακούργημα κανονικό, τη σοβία θα δικαστούμε. Για πράξεις και για παραλήψεις, η βιαζόντος ή δεχθείς. Αλλά εσύ μη φοβήθεις και αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Δεν είναι αγάπη. Θαύμα, αν σου φούμε. Έλα!
πρέπει ξύπνη να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φιλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες το καβγά, τι τον θες θα που πιάνεις λαβράκι. Έλα, έλα ψι. Σε παίξαμε, άλλοι σε πλέξαμε. Κλάψε για δυο τα κλαις μην ροδίνεις. Δάκτω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου. Σβήνω το πάγμα το βλέμμα. Έλα στα πάνη μου, για σαν το χάδι μου. Κράτα εδώ, βρήσε πάρει το ρέμα. Μήπως άρισα μούτρο σε μένα, δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή, το χαμένο λατρεύει η κορμή. Δεν υπάρχουν νερά μου Ιορδάνη, κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ, πολύ αμαρτωλή. Λοιπόν, αυτό ήταν το μικρό αφιέρωμα που αποφασίσαμε εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνουμε σήμερα για τον αξέχαστο Έλληνα, ηθοποιό, στιχουργό, ερμηνευτή, showman και πολλά άλλα, Σάκη Μπουλά. Καλό σας απόγευμα. Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και θερό, το μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά λάβε θέση για να πάρεις πάλι την βροχιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά,
στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που θύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.